Κέρκυρα, Κέρκυρα, Κέρκυρα το όνομα σου. Στην ρηφάδα στο Βαρβάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάτι. Μια βαρκούλα με γυμιά θα μας πάει στη δασιά. Στην ρηφάδα στο Βαρβάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάτι. Μια βαρκούλα με γυμιά θα μας πάει στη δασιά. Στα στενά θα σηκώσουμε πανιά. Στο νησάκι, στο γυμάρι, πρώτο βγαίνει το φεγγάρι. Στο κασιόπι, στα στενά θα σηκώσουμε πανιά. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα χορέψουμε σιρτάκι. Και στο πόργο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα χορέψουμε σιρτάκι. Και στο πόργο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό. Χαιράσω και καιρό σήμερα για το διπορικό μας, αλλά τι να κάνουμε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Λοιπόν, βρισκόμαστε λίγο, θα έλεγα, λίγα χιλιόμετρα πριν από το, από το Σοκράκι, όμως, επειδή εδώ συναντάμε την ομορφότερη εκκλησία της περιοχής, πιστεύω ότι θα ήταν η Ρωσιλία να μην σταματούσαμε, να κάνουμε τουλάχιστον ένα προσκύνημα. Είναι ο Άγιος Ισίδωρος, ο θαυματουργός Άγιος Ισίδωρος. Εμείς εδώ τουλάχιστον στην Κορακιάνα πιστεύουμε πάρα πολύ σε εκείνο, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα, τα οποία θα πούμε εν καιρό όταν θα κάνουμε το διπορικό μας για την Κορακιάνα. Έτσι, αλλά είπαμε, θα το θεωρήσουμε εμείς οι ίδιοι η Ρωσιλία, αν δεν κάνουμε αυτή τη στάση. Είναι στον δρόμο μας. Έτσι, είναι στον δρόμο μας και δεν πρέπει να την προσπεράσουμε αυτή την εκκλησία. Πάμε λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, να ανοίξουμε, γιατί είναι κλειστή η πόρτα. Σταμάτησε και η βροχή, Κατερίνα. Σταμάτησε και η βροχή. Να κλείσω και εγώ την ομπρέλα τουλάχιστον. Να την κλείσω την ομπρέλα. Λοιπόν. Πάμε εδώ. Από εδώ βλέπω μια συναρπαστική θέα, και η Κορακιάνα. Βέβαια. Και η κάπετη πάνω και όλη η πόλη, της Κέρκυρας θέατε από εδώ, ξέρεις Μάκη, Ναι. Είναι και ανοιχτή η εκκλησία, ξέρετε, δεν κλείνει ποτέ. Για τους προσκυνητές. Μάκη, εδώ στο εσωτερικό του ναού, από ό,τι βλέπεις και εσύ, υπάρχουν τοιχογραφίες και αν δεν κάνω λάθος, εδώ είναι... Η ευαίσθητη εικόνα του Ιδίου Ισιδωρού. Ναι. Πίσω μας είναι το Ιδρού Εικόνχη με αρκετές τοιχογραφίες παλιές, παπάλες. Κάποιες διασώνονται σε καλή κατάσταση, πρέπει να έχει γίνει συντήρηση. Κάποιες άλλες αχνοφαίνονται. Είναι το τέρβλο πολύ μικρό. Δείχνει όμως μια παλαιότητα, δείχνει αρκετούς αιώνες ζωή πίσω του, έτσι. Yeah. Και βλέπουμε και άλλους δύο χώρους, δεξιά μας και αριστερά μας. Και πρέπει να είναι βοηθητική χώρη, ναι. Και παλιότερα ίσως ήταν και τα κελιά των μοναχών, ήταν γυναικείο περίπου έτσι. Δεν μπορούμε να το πούμε το μοναστήρι ακριβώς, όμως από ό,τι γνωρίζω εγώ σε αυτή εδώ την εκκλησία υπηρέτησε η
αρχή, χωριάνοι ονομαζόμενοι και η οποία είναι θαμμένη. Εδώ πίσω στον περίπτωρο είναι και ο τάφος της. Έτσι, βέβαια. Μικρή εκκλησούλα, μεγάλη όμως η ιστορία της από τα θαύματα που έχει κάνει ο Αγίος Ισίδωρος. Συγκεκριμένα, ξέρω ένα, τι θα το πω, και το διηγούνται εδώ οι κάτοικοι του χωριού, ότι κάποιος, την εποχή που υπήρχαν τα κάρα, ναι, οι δρόμοι δεν ήταν. Και οι δρόμοι είναι οι λεγόμενοι καρόδρομοι, έτσι. Φτάνοντας λοιπόν εδώ κάποιος με το άλλο ογό του και το κάρο του, από εδώ ακριβώς, από τον δρόμο, ξέφυγε την πορεία το άλλο, κάτι είδε. Είναι απότομη πλαγιά και λογικό είναι κάπου να γλίστρησε. Ναι, γλίστρησε λοιπόν το άλογο και έπεσα στον γκρεμό. Όμως, πέφτοντας στον γκρεμό, παρουσιάζεται, λέει, ένας γέρος άνθρωπος με άσπρη γενιάδα και μαλλιά και σταμάτησε το κάρο. Με το χέρι του σταμάτησε το κάρο. Και αφού το σταμάτησε, βεβαίως, γλίτωσε ο άνθρωπος και ο γέρος, λέει, κάποια στιγμή αυτός ο γέροντας ξαφανίστηκε. Και όταν γύρισε, γύρισε στην εκκλησία του Αγίου Ισιδώρου. Την ίδια μορφή, ναι. Είδε την ίδια μορφή, ναι. Μάλιστα. Κατάλαβες και έχει μείνει αυτή η σημαντική καταγραφή. Πολύ σημαντική καταγραφή, βέβαια. Είναι θαυματουργός. Αξίζει κάποιος να την επισκεφτεί. Βέβαια, εκτός του ότι σου είπα θεάτε κάτι το καταπληκτικό εδώ. Συναρπαστική θεάτη γύρω. Θα τη δούμε. Πρέπει να τη δούμε. Πάμε. Πάλι άρχισε να βρέχει. Επομένως, η ομπρέλα δεν θα κλειστεί με τίποτα. Να κάνουμε μια βόλτα στο περίβολο της εκκλησίας, γιατί βλέπεις τι θέαμα παρουσιάζει ακόμα και ο περίβολος της εκκλησίας. Ναι, είναι μαγεία. Πελώρια δέντρα εδώ. Πεύκα είναι, Πεύκο. Πεύκο, λοιπόν. Πάμε. Είμαστε στο πίσω μέρος του ιερού, το οποίο βλέπουμε ότι στηρίχθηκε πάνω σε αυτούς τους βράχους. Ναι, πάνω σε αυτό το βράδυ. Δεν ξέρεις κάτι. Εδώ ειδικά το έδαφος ήταν πολύ βραχώδες. Για να μην σου πω μόνο. Και το καμπαναριό πάνω στα βράχια, έτσι. Μόνο βραχώδες, ναι. Επίσης, είναι μια εκκλησία, να πούμε ότι πρέπει να είναι 15ο αιώνα. Περίπου. Επίσης, ο τάφος της μοναχής, Αναστασία Χονδρογιάννη. Εκεί. Και από εδώ βέβαια, τι να πει κανείς, ναι, απλώνει το κόλπο στις κέρδες. Αφήνουμε, Λαζαρέτο, να σου πω, αφήνουμε μόνο τα μάτια μας να κοιτάνε, έτσι, γιατί δεν ακούς τίποτα. Απολύτως είναι η τρομακτική ησυχία, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά όμως το θέαμα είναι Μοναδικό. Πού να πάμε και πιο πάνω, στο Σοκράκι. Α, καλά είσαι. Ναι. Σε λίγο θα πάμε και στο Σοκράκι. Και εκεί, βέβαια. Από την Κορεκιάνα, να κάνουμε με τα πόδια μας αυτή τη διαδρομή. Πολλοί το κάνουν, έτσι. Πάρα πολύ. Περπατάνε πολύ από την Κορεκιάνα μέχρι εδώ το Σοκράκι.
Όμως εμείς εδώ. Είναι μια ευχάριστη Θόδωρε, κάναμε μια στάση για να πάρεις πολλές φωτογραφίες. Γιατί όπως βλέπεις, η φύση ογκιάζει. Εδώ είναι το όρος Κοράκιον. Κοράκιον όρος, ναι. Το Κοράκιον όρος. Επίσης βλέπουμε κάτω εδώ τον δρόμο τον, που μοιάζει. Το Φιδίσιο. Ναι, το Φιδίσιο λέει δρόμο. Κοίταξε πόσο όμορφα είναι. Πόσο ωραία. Με το λίθινο τυχείο γύρω-γύρω που το προστατεύει, γιατί είναι απότομη πλαγιά, πολύ απότομη. Ναι. Ένα τυχείο πολύ ωραίο αρχιτεκτονικά, το οποίο έγινε, κατασκευάστηκε το 19ο αιώνα. Πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του, το οποίο χρήζει, ξέρω εγώ, αναφοράς και πιστεύω συντήρησης και διατήρησής του, έτσι, είναι πολύ και ωραίο. Και εδώ πίσω ακριβώς από εμάς, ο όρθιος βράχος που λένε, δεν είναι ένα υπερθέαμα. Λέμε καμιά φορά βράχος, αλλά κοίταξε όμως τη θεάται εδώ, και παραπέρα, απέναντί μας, όλη η απεραντοσύνη της Κέρκυρας μαζί με τη θάλασσα, Έχει πολύ ωραία. Θέα Θόδωρε. Λοιπόν, ωραίες φωτογραφίες, σε παρακαλώ πάρα πολύ βγάλει, γιατί αξίζει τον κόπο, όντως, να δει ο κόσμος τι ομορφιές έχει αυτό το νησί. Τι ομορφιές έχει αυτό το νησί. Στους πρόποδες του Κορακίου Όρους είναι φυσικά οι Κορακιάνες, που πήρε το όνομά της από το Κοράκιο Όρος. Μέσα στο Κοράκιο Όρος, από πίσω, έσω Κορακίου Όρους, είναι το Σοκράκι. Εξού και το όνομα. Μέσα στο Κοράκιο, έσω Κοράκιο. Σοκράκι. Λοιπόν, όπου να είναι θα βρεθούμε. Σε δύο λεπτά είμαστε και στο Σοκράτι. Σοκράκι. Και η Κορακιάνα μας περιμένει όσο νούπο και εκείνη. Ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται. Βρισκόμαστε στην κάτω ρούγα του Σοκρατίου, έτσι, όπου εδώ μας περιμένει βέβαια ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, ο κ. Μάντιλας, ο οποίος ελπίζω σήμερα να μας ξεναγήσει σε όλο το χωριό, στο Σοκράκι, ή όσο μπορεί ο άνθρωπος, έτσι, γιατί είναι πολύ μεγάλο το δικό μας. Είναι μεγάλο και ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Έριξες μία ματιά. Έχει πολύ ωραία, για πες μου. Πολλά ωραία σημεία για φωτογραφία. Για φωτογραφία. Άρα έχεις δουλειά εδώ. Λοιπόν,
Ο κύριος Μάντιλας. Θα σας καλωσορίσω στο χωριό μας. Άστε καλά. Σε ένα χωριό μοναδικό, ορεινό, με μοναδικές διαδρομές και μοναδικά αξιοθέατα. Καλώς ήρθατε. Μας τα είπατε όλο νομίζω. Είμαστε σε υψόμετρο 450 μέτρων. 450 μέτρων. Εμένα μου αρέσει εδώ. Τι λέει, το έχετε φτιάξει, είναι φυσικό. Δεν είναι φυσικό, είναι τεχνικό, το έχουμε φτιάξει σαν βαζιλικό. Είναι τεχνικό δηλαδή. Είχαμε εδώ ένα ενόβιο δέντρο παλιά που έφτασε πρόσφατα και ξερατή. Το αναπλάσαμε, φτιάξαμε αυτό το ωραίο, ήταν στην τρυπανάκι ωραίο, έχει ψαράκια ακόμα που εκεί ζουν. Είναι μια μοναδικό σημείο που κάθε το καλοκαίρι εκατοντάδες τουρίστες απολαμβάνουν εδώ τον καφέ τους, κάνουν μια στάση με τα τζιπ που έρχονται, τα σαφάρι με τα κρουζερόβια. Και απολαμβάνουμε το χωριό μας και τα υπέροχη θέα του βέβαια και τις μοναδικές διαδρομές που παρέχουμε σε αυτόν τον τόπο. Έχετε δίκιο, είναι πάρα πολύ ωραίο χωριό μας. Κύριε Δημητρή, από εδώ, τι βλέπουμε, αυτή η οροσειρά, τι είναι. Εδώ είναι ο ορεινός όγκος του Παντροκάτορα. Εκεί υπάρχει και αναφορά για το χωριό μας ότι χτίστηκε περίπου το 1000, η πρώτη αναφορά μάλλον, έγγραφη αναφορά, ότι αγίνηκε γύρω στο 1300 τόσο. 47, έτσι. 1347 περίπου, γιατί υπάρχουν στα κτητορικά, το χωριό μας είναι κτητόρας του Παντροκάτορα. Ένα από τα 23 χωριά. Ναι. Βεβαίως για να είναι χτίτορα θα πρέπει ότι είναι πολύ πιο παλαιό το χωριό μας. Έτσι. Σίγουρα. Και από εδώ είναι μια μοναδική διαδρομή πάλι και προς την πόλη, στην Παντροκάτορα, πάμε Χαράβια, πάμε Ρόδα. Απολαμβάνοντας και μοναδική αυτή διαδρομή μέσα από παλιές εκκλησίες, παλιά παραδοσιακά πηγάδια. Εσείς ήρθατε από δρόμο. Από την Κορακιάνα, απολαμβάνοντας μια θέα μοναδική. Μοναδική. Μέχρι την πόλη της Σκέτιας και μέχρι τις απέναντι αλβανικές ακτές. Έτσι. Μοναδική θέα σε λιθόκτιστα. Τυχεία από δρόμους φανταστικούς. Αυτά που έλεγες Μάκη στον δρόμο. Οι οποίοι χρήζουν άμεση καθαριότητα να καθαριστούν για να αναδειχτούν. Προσπαθούμε από εκεί να τα αναδείξουμε, να κουμπούν τα δέντρα, να ανοιχτεί ο δρόμο, να γίνουν και πλατώσεις μέσα από προγράμματα. Να είναι κάτι το μοναδικό. Το οποίο τα απολαμβάνουν οι ξένοι και δεν το έχουμε ανακαλύψει ντόπιοι. Αυτό το δρόμο που χτίστηκε και βλέπετε είναι χτισμένος με μουράλια. Παραδοσιακά πέτρινα, μια παλική διαδρομή. Μόλις και τα αναφέραμε πραγματικά. Έχουμε και μια άλλη μοναδική διαδρομή από τη μεριά του Τουρπέτα. Από εκεί είναι ο καινούριο δρόμο που έχουμε φτιάξει, πανηγώνει και λεωφορεία. Εδώ ήταν η μικρή διαδρομή. Η λεγόμενη Πηλίδα. Η Λίδα, μπράβο. Περνάει στην Τουρπέτα, Πηλίδα και ακόμα στο Σοκράτη. Μια φοβερή διαδρομή. Σου δίνει μια εναλλακτική πρόταση να ανεβεί στο Σοκράτη. Βλέποντα τα διαπόντια νησιά, βλέποντα τι αλβανικέ ακτέ, βλέποντα τα πάντα. Και όλα τη βόρεια Κέρκυρα. Όλη τη βόρεια Κέρκυρα από όλε τι πλευρέ και από όλε. Σα πληροφορώ όταν είχαμε αποκλειστεί στην Κορακιάνα για κάποιο διάστημα, επειδή γινόταν κάποια έργα. Ερχόμαστε όλοι οι Κορακιανίτε από την Πηλίδα για να καταλήξουμε στην πόλη. Σωστό. Και γι' αυτό το λόγο ξέρω πόσο όμορφη είναι αυτή η διαδρομή. Πραγματικά είναι φανταστική. Μοναδική. Και δίνει και στον επισκέπτη να έρθει από. Αν μείνει εδώ που έχουμε και ξενώνες, τώρα έχουμε εστιατόρια, έχουμε παραδοσιακά καφενεία. Αν μείνει στο Σοκαράκι, μπορεί να πηγαίνει. Όλα αυτά, και σε 10 με 20 λεπτά πάει σε οποιαδήποτε παραλία τη Κέρκυρα και να μένει εδώ και από διαφορετικέ διαδρομέ. Μοναδικό πιστεύω φαινόμενο να ανεβαίνει στο Σοκράκι μία φορά βλέποντα την Αλβανία, μία φορά βλέποντα την Ήπειρο, άλλη φορά βλέποντα την Διαπόντια. Σου προσφέρει κάτι μοναδικό που δεν το έχουν άλλοι. Μόνο η Κέρκυρα τα προσφέρει αυτά. Και, 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 επιμένω και το Σοκράκι. Και επιμένω να λέω όλα μα τα χωριά. Τα χωριά μα, τα χωριά μα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ και πρέπει να σταματήσουμε, πρέπει να κάνουμε μια στάση υποχρεωτική. Βεβαίω είναι ένα παραδοσιακό καφενείο. Όμω έξω από αυτό το καφενείο. Μάικλ, υπάρχουν πάρα πολύ παλιά γεωργικά. Γεωργικά. Λοιπόν, πάμε να συναντήσω τον κύριο Χοντριγέννη. Κύριο Χοντριγέννη, εδώ το ξέρω το καφενείο. Γεια σας, κύριε Χοντριγέννη. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Τι κάνετε. Καλώς σας βρήκαμε στο πανέμορφο χωριό σας το Σοκράκι. Πανέμορφο. Όμως, ναι, είναι αληθινά, είναι αληθινά. Κύριε Χοντογιάννη, πείτε μας για ποιο λόγο έχετε διακοσμήσει τόσο όμορφα αλλά και τόσο παραδοσιακά εξωτερικά του καφενείου σας. Εδώ και λίγα χρόνια, μια δεκαετία, άρχισε ο τουρισμός να ανεβαίνει στο χωριό μας και ορισμένα γραφεία να εμβάζουμε τα τζιπ, τα σαφάρι και να ανεβαίνουν στο Σοκράκι. Και εμείς μας είπανε, θέλουμε κάτι παλαιό να βλέπουμε παραδοσιακό για το χωριό σας. Και έτσι λοιπόν ο γιος μου αποφάσισε κάτι πράγματα που είχαν παλιά από τον παππού μας και από τον πατέρα μας να τα φέρει εδώ πέρα. Ίσως και από προπάπου. Ο παππού σίγουρα τώρα όλα αυτά τα πράγματα είναι παλιά. Είναι πολύ παλιά. Αυτή η κουλτούρα τι δείχνει, είχατε κτηνοτροφία. Αυτή εδώ πέρα στο χωριό μας, εδώ και 30 χρόνια, είχαμε 2.000 ειδοπρόβατα. Ήταν παραγωγή από γάλα και από κρέατα. Μετά όμως από χρόνια είναι φύγανε και τα πράγματα άρχισαν να αλλάξανε. Μα τότε άνθιζε και η κτηνοτροφία και η γεωργία. Μάλιστα. Εμείς παράγαμε στάρια στο Σοκράκι, τα χωράφια μας,
που κάθε οικογένεια έχει το λιγότερο για 8-10 μήνες ψωμί δικό της, τα ποστάρια δικά μας. Όσπρια, τα φασόλια, ρεβίθια, φακές, όλα αυτά. Μπουρνάρια τα είχατε, έτσι. Μπουρνάρια ήταν το πρώτο πάμε, γιατί πάμε γύρω πρόβατα. Και τεράστιους αμπελόνες που εξάγαμε στη Γαλλία. Έχουμε δει το χωριό μας 60-70.000 ελαιόδερα. Το παράγουμε ωραίο. Πιο χαμηλά. 95.000 είχε γραμμένα. Ακόμα καλύτερα. 95.000 ελαιόδερα γραμμένα. Με τις νέες φυτές σίγουρα αυτό είναι. Με το πουρνάρι. Μήπως ξέρετε, κύριε Μάντιλα, έχετε ακούσει γιατί πώς γινόταν και παίρνανε το χρώμα και κάνανε τη βαφή. Το... Η φλούδα, μάλιστα. Με το πουρναρό κοκό. Αυτό είναι παλαιή μας και αυτό και επειδή το ξέρω ότι μου το λέει ο μπαμπάς μου από το, από για τον παππού μου. Όταν γέρασε και δεν μπορούσε να βγάλει μεροκάματος τα χτήματα τα ξένα, πήγαινε και έβγαζε μέσα στους λόγους που ήταν πουρνάρια τη φλούδα. Έβγαλε τις ρίζες από το τις φλούδες, έβγαλε τις ρίζες από τα πουρνάρια, η οποία αυτή η φλούδα γινόταν και φέρνανε στην πόλη και τα φτιάχνανε βαφές. Ήταν η κόκκινη βαφή που χρησιμοποιούσαν για υφάσματα για διάφορα. Από την εποχή των Βενετών, νωρίτερα ακόμα. Πριν από τους Βενετούς χρησιμοποιούνταν. Τώρα αυτά ξέρουν τι χρώματα βγαίνανε, δεν γνωρίζουν. Το κόκκινο έτσι. Το στέλνανε και στη Βενετία, ήταν εξαγωγή. Ναι, εδώ το ωραίο μας είχε κουρνάρια και οι γέροι αυτή τη δουλειά όταν μετά τα νιάτα τους από το μεροκάματο βγαίνανε και κάνουν αυτές τις εργασίες. Και μάλιστα υπάρχει και ένα παρατσούκλι για το χωριό σχετικά με το κουρνάρι. Τώρα δεν ξέρω αν το γνωρίζω. Πουρνά, πουρνά, όλοι μαζί. Αυτά τα κρύβουμε. Έτσι είναι, τόσο δεν έχει σημασία. Είτε όχι, είτε το λέει. Ναι, δεν έχει σημασία, αυτό είναι, δεν έχει αυτό το λέει. Αλλά και μαζί στους κατοχωρίδες και τους παιδινούς. Τους ρέντες είναι ορυντικά. Τα χρόνια έτσι ήταν. Μία σου και μία. Α, δεν ξέρω, δεν υπάρχει δεν υπάρχει μέσα. Ήτανε το χωριό μας, παλαιό, παλαιό, εδώ και 100 χρόνια, δεν γίνεται τώρα. Τώρα μου βλέπετε, δεν υπάρχει. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εύχομαι να έχετε υγεία, να τα διατηρείτε. Όλοι μας, όλοι μας να πούμε. Ξέρετε κάτι, γιατί αυτή είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Και μπράβο σας. Γι' αυτό και τα βάλαμε. Και μπράβο σας που τη φυλάτε έτσι, τόσο ένδοξα. Μπράβο. Μαρμάρινη πλάκα με ηλιοδείχτης. Δείχνει δηλαδή την απόσταση από την πόλη της Κέρκυρας μέχρι εδώ το χωριό. Είναι από την εποχή των Εγγλέζων. Και λέει 23. 23. 23 χιλιόμετρα. Ναι. Μιλιοδείχτης λοιπόν, εδώ στο Κράκι. Α, ναι. Κάτι βλέπω εδώ στο παράθυρο. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε.
Ναι, είσαστε καλά. Υπάρχουμε. Καλά δεν είμαστε, ναι. Γιατί δεν είμαστε. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα στη μέση που δεν είμαστε, ναι, καλά. Μα και έλα από εδώ, γιατί δεν είναι καλά, λέει η κυρία. Για πήγαινε από εκεί να δούμε κάτι. Γιατί είμαστε, λέει, αυτά. Ήρθαμε στο Σοκράτη σήμερα, στο παγκάτσι του χωριά σας. Να είστε καλά. Πώς σας λένε, το όνομά σας. Μαργαρίτα. Ωραίο όνομα. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό. Μαργαρίτα η Μαγιοπούλα. Και Μαργαρίτα Μαγιοπούλα. Η Μαργαρίτα η Μαργαρό. Βαρκούλα στο Σαρονικό, ωραίο τραγούδι. Για πέστε μας τώρα, κυρία Μαργαρίτα μου, πώς περνάτε εδώ σε αυτό το τόσο ωραίο χωριό, πώς περνάτε. Πώς να περνάμε. Έχετε χτήματα. Πολλά. Πολλά χτήματα, αλλά τώρα δεν μας δίνουν τα χτήματα. Γιατί μεγαλώσαμε, τα παιδιά μας πήγανε, άλλοι στην Αθήνα, άλλοι εδώ στην πόλη. Δεν τα καλλιεργείτε. Δεν τα καλλιεργείτε. Έχουμε χτήματα μονάχα για λάδι και για υποχρεώσεις. Καλό και αυτό, καλό και αυτό. Γιατί έρχεται η εποχή που θα χρειαστούμε και το λαδάκι μας που το είχαμε εγκαταλείψει. Έρχεται η εποχή που θα χρειαστούμε και τη γη μας που την είχαμε εγκαταλείψει. Και να κάνουμε το σταυρό μας που υπάρχει, κυρία Μαργαρίτα μου. Τώρα αυτά δεν γίνονται. Να σας πω, έχετε φιλίες εδώ. Μακάρι να μην έρθουν. Γιατί αν έρθουν εδώ, μα τι να κάνουμε, αφού έρθουν. Τα θα είναι πολύ ασχετικά. Έρχονται. Αλλά δεν πρέπει να σας τα αφήσουμε τώρα αυτά. Εμείς ήρθαμε σήμερα στο χωριό να απολαύσουμε την ομορφιά του. Να μιλήσουμε. Γιατί δεν ήρθε με την ομίχλη, με διαφέρει. Γιατί δεν ήρθε παρά που ήρθε τώρα που είναι λίγο ξεφύγιο. Ένα λεπτό. Τι γίνεται με την ομίχλη, μα πει. Έχουμε σαπίσει τα κόκαλά μας και τα πάντα μας όλα. Και έρχεται να φημίζεται για την υγρασία της, αλλά επιζούμε όμως, έτσι, και με την υγρασία και με την ομίχλη και με τη βροχή και με τον αέρα και με όλα. Το Σοκράτη όμως έχει τη φήμη που έχει τον καθαρότερο αέρα του νησιού. Και όχι τόσο πολύ υγρασία. Και οι κάτοικοι ζουν πάρα πολλά χρόνια. Κυρία Μαργαρίτα, μου έχετε φιλενάδες εδώ. Φιλενάδες. Ναι, φιλενάδες. Όχι, δεν έχω φιλενάδες. Μένετε μόνοι σας, ζείτε μόνοι σας. Μόνη μου είμαι, τα παιδιά μου δεν είναι εδώ. Ναι. Η εγγονή μου έχει ένα μωράκι τώρα, εισέγγονο. Να σας πω, το καλοκαίρι λέει γίνεται εδώ τη τρελή από το παιδί μου. Πω, το τι γίνεται. Εγώ σύμφα με την ομίχλη να μην έρθετε τώρα. Κανονεχούμενοι σας. Τι να έρθω να κάνω με την ομίχλη. Εσάς δεν κανονεχούμενοι. Να σου πω κύριε Μαργαρίτα, να έρθω να δω τι με την ομίχλη. Δεν θα φέρετε τίποτα. Εμείς είμαστε και μαθημένοι και δεν μας ενδιαφέρει. Έτσι. Έτσι. Από κάτω δεν μας ενδιαφέρει γιατί είμαστε μαθημένοι. Ακριβώς. Λοιπόν, καλά να περνάς. Να είσαι καλά ψυχουλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε με καλά να περνάς. Κυρία Μαργαρίτα, να συμπληρώσω ότι είναι κατάγεται από τον Πεζερέικο, γνωστό στην Κέρκυρα, μία από τις καλύτερες φωνές, είναι ηχογραφημένη φωνή της στο βιολί, σε ακουστό όνομα, η οποία θα έχουμε την ευκαιρία πιθανότητα να την γνωρίσουμε, μας τραγουδάει. Βεβαίως. Ή στη δεύτερη εκπομπή, σε δεύτερη εκπομπή μάλλον, θα τους έχουμε μαζί μας. Να μας θυμίσει τα παλιά. Θα τους γνωρίσουμε και από κοντά, έχουν μια ιστορία. Έτσι, μια μεγαλύτερη ιστορία. Ακριβώς, στην παραδοσιακή μουσική στην Κέρκυρα. Εγώ ακούμπησα εδώ, σε αυτό εδώ τον τοίχο, για να ξεκουραστώ και λιγάκι, γιατί περπατάμε πολύ από το πρωί. Μήπως πρέπει να σας κεράσουμε κάτι εκεί. Τι να μας κεράσετε, παχαίνομαι. Όλο το χωριό δεν είναι μας κεράσει να κάτσουμε να φάμε ένα καφέ, να κάνουμε ζελεντρός και να γίνουμε τόσοι. Από το πρωί όλοι να μας κεράσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς να σας δούμε ήρθαμε. Καλώς ήρθατε. Να έχετε υγεία, να είστε καλά. Ένα παλιό λουτουρβιό, ελατριβιό δηλαδή. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνεις, έχει διασταλληφθεί από χρόνια. Χρόνια. Και το μόνο που μένει είναι μια πάρα πολύ ωραία σκαλινάδα, που ο Θοδωρής είναι πάνω και παίρνει, φαίνεται τη θέα, ποιος ξέρει τι, φωτογραφίες. Επίσης, σώζεται ένα πέταλο εδώ. Για γούρι, Άρα γιατί το είχαν βέλει για γούρι. Το κατάλληλο πάντα. Ναι.
Κατά τα άλλα, βλέπω και είναι και μία ρόδα. Τι ρόδα, τροχός αυτός. Ναι, ναι, ναι. Από μηχανήματα, είναι άλλος ένας δίπλα. Ο οποίος έρχεται κόντρα με την πόρτα, φαίνεται και να μην ανοίγει. Την κρατάει. Να μην ανοίγει, ναι, ναι. Καλά είσαι αγαπημένη μου. Μπράβο, όλο το μαντιλάκι σου μ' αρέσει. Τι τρως. Σταφίδες τρώει κυρία. Για παντρεύεσαι. Α, επειδή είναι στο χέρι σου. Νόμιζα ότι... Όχι, όχι αυτό. Για πες μου τώρα κυρία Μαρία μου. Πώς περνάς εδώ στο χωριό. Ωραία. Πας στα κτήματά σου. Τι κτήματα έχεις. Τι έχω. Δύο κύπου. Ω, κάτσε, κάτσε, πλούσια είσαι. Έχεις δύο κύπους μου. Περίμενε, περίμενε. Και τι έχουν αυτοί οι κύπους. Όταν δεν πάνω, θα βάλω πατάτες, θα βάλω. Πατάτες. Ντομάτα, λίγη, για το σπίτι. Για το σπίτι, για το σπίτι. Για το σπίτι, τώρα θα ζούμε μόνο για το σπίτι, για τους άλλους. Λοιπόν, ντομάτα, πατάτα. Σέλινο, σπανάκι, τέτοια, όχι, καρότα. Τώρα δεν μπορώ, έχω τον άνθρωπο. Άρρωστος είναι. Περαστικά του το έχουμε. Όχι θα γεράσουμε. Δεν κάνω τίποτα τώρα, ούτε πατάτες, ούτε τίποτα. Όχι θα γεράσουμε, ναι. Να σου πω, τίποτα, κάνω προβατάκι και να κάτσει κάτι. Τίποτα, τίποτα, δεν μπορώ ψυχή μου. Τίποτα, δεν μπορείς πια. Εντάξει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά και να παλεύεις αυτά που έχεις. Άντε, γεια σου, γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Μανισάτικα το λέμε. Μανισάτικα. Είναι Μανισέα. Το επώνυμό τους είναι Μάνεσης. Ίσως. Α, είναι, ναι, ναι, ναι. Οδηγεί σε γειτονιά, έτσι. Ναι, πήγε ναι, σχεδόν όλα. Ήταν, υπήρχε το Κοτριανάτικο, το Μαντελάκι, ήταν πορτόνια βασικά η γειτονιά. Μεγάλη είναι πορτόνια. Τα οποία τα περισσότερα έχουν πέσει. Σώζονται όμως αρκετά στο χωριό μας. Αυτό είναι το ωραιότερο νομίζω, έτσι. Είναι και άλλα αυτή παρόμοια. Είναι όλοι μου. Υπάρχουν και άλλα. Ξέρεις κάτι, ήταν δηλαδή οι λεγόμενες πύλες. Εδώ στις κάθε γειτονιάς, Εδώ ήταν ίσως κάθε γειτονιά, κάθε γειτονιά είχε και από μία ψήλα. Περίπου είναι σχεδόν. Σχεδόν. Αυτή ήταν εσύ. Ήταν ένα τάσπρο. Όλη αυτή η μέρα ήταν μια μάνεση. Ήταν ένα τάσπρο. Αυτή την κολόνα που ξεκινάει από αυτό δείχνει ότι αυτό δείχνει ότι ήταν κάτι πολύ πιο παλιό και γίνει και αυτή η ψήλα. Φαίνεται πολύ πιο παλαιό. Απλά το αναπαλαιώσαν ίσως, Αναπαλαιώσαν σε άλλη μορφή. Ήταν πάρα πολύ αρχαιοθέντου κολόνες. Τα μάρμαρα είναι το 1768 νομίζω. Τα μάρμαρα, το μαρμάρινο πορτό είναι το 1768. Το άλλο τώρα πλέον. Πρέπει να είναι όταν γίνεται το χωριό του. Πριν το 1000. Thank you.
Παλιό κτίριο εδώ, πολύ παλιό. Είναι 10 μερό έργο, ένα πρόγραμμα που είχαμε βγάλει από το 9, ήρθε τώρα και το υλοποιούμε. 10 ημερών έργο είναι αυτό. 10 ημερών, έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα. Πάντως, να το αυτό. Να σας πω κάτι, όλο πλακόστρωτα είναι εδώ στο Σοκράκι. Ναι. Μπράβο σας. Είπα, είμαστε το πιο όμορφο και γινόμαστε το καλύτερο χωριό. Μπράβο σας. Της Κέρκυρας. Όλο πλακόστρωτα είναι εδώ, παιδί. Πολύ ωραία. Θυμάστε την παλιά πόλη, ε. Ναι, ναι. Θυμάστε τα καλούνια στην πόλη. Θα σου δώσω ένα δικό μου κογόδο. Εδώ πέρα, δόξα τω Θεώ, υπάρχει χώρο να καθίσουμε. Παντού, παντού. Να ξεκουραστούμε και να πούμε και μία ιστορία. Ωραία. Ελάτε. Αχ, τι ωραία παγκάκια. Άνετα. Χαριά, χαριά, μάλλα. Καθίστε. Καθίστε. Λοιπόν, Μάκη, κάποια ιστορία να καταλάβουμε. Κάποιο κύριο ο Χρήστος βιαστικός και έφυγε. Εδώ στο χωριό πάντα κάνανε καλό κρασί. Και μάλιστα την εποχή των Γάλλων, όταν ήταν και έμπειρα, 1807 με 14, υπήρχε περονόσπορος που πέσει στη Γαλλία. Στη Γαλλία, ναι, η οποία κατάσταση ήταν τα παιδιά της Γαλλίας. Και το κρασί το παίρνανε από εδώ, αλλά είχαμε τόση παραγωγή κρασίου εδώ πάνω, που θα έγινε στο σημείο εδώ της επίσης είχαμε λίγο νερό, όταν χτίζανε τα σπίτια να κάνουν... Υπήρχε έλλειψη νερού. Υπάρχει έλλειψη νερού και... Υπήρχε έλλειψη νερού. Υπάρχει έλλειψη νερού και πολύ τώρα κρασίου. Και χτίζανε τα σπίτια και είχαν τα σκασί. Με τις λάσπες. Τη λάσπη για να χτίσουν δεν την κάνανε με κρασί. Με νερό. Άρα δεν την κάνανε με κρασί. Με νερό. Άρα ήρθανε στη λάσπη ήρθανε κρασί. Το υγρό στοιχείο ήταν το κρασί, δεν ήταν το νερό. Έτσι πείτε, δεν το καταλαβαίνω. Υπήρχε έλλειψη νερού. Και πριν τώρα κρασίου. Και φαίνεται. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτοί οι μπελόνες, αλλά αυτό που λέγαμε πριν, πώς μας είπες, περναρόκολους. Λοιπόν, τα περνάρια τα σημερινά ήταν οι παλιά μπελόνες. Όπου λέμε περνάρι σήμερα ήταν αμπέλια, γι' αυτό και είχαμε τόσο πολύ κρασί. Και σήμερα είναι περνάρια δυστυχώς. Από εξαγωγές, αυτό είχαμε να κάνουμε εισαγωγές κρασί. Κάνουμε λίγο τώρα. Ήταν η μοναδική καλλιέργεια στο χωριό, ήταν το κρασί και το λάδι. Κρασί και λάδι. Ήταν ορεινό χωριό, το αμέλιο το τιμή. Το αμέλιο το τιμή πάντα σε στεγνά και σε ψηλά. Θέλει ένα εξόμετρο. Ήταν και καλής ποιότητας πάντα. Ήταν η λύση και κτηνοτροφία, εδώ είχε και πολύ κτηνοτροφία. Είχε πάρα πολλά ζώα, κοπάδια πολλά. Πολλά πρόβατα, πρόβατα. Γύρια, γύρια. Γύρια, πρόβατα, κουβάλια και... Πρόβατα, όχι πολλά. Όχι πολλά πρόβατα, πάρα πολύ. Ήταν ένα χωρίο που παραθυμούσε από 1500 άτομα. Τα βλέπουμε τώρα ελάχιστος κατοίκος, αλλά ήταν τεράστιο προσωπή. Τα χτίσματα γίνανε τεράστια, πάρα πολλά. Στην τελευταία απογραφή έδωσε 390 άτομα. Μόνο, 390. Προπολεμικά και περισσότερο. Και να φανταστείτε. Ναι, παιδί, είχε 150 παιδιά το δημοτικό. Να φανταστείτε. Μεγάλο ποιος τόσο, έτσι. Μα μην πάτε τόσο ψημακριά. Όταν πήγαινα εγώ σχολείο και ο Σπύρος, είμαστε 100-105 παιδιά. 100-105 παιδιά. Άλλο ένα χωριό, επαναλαμβάνω, όπου... Ήταν εμπορικό κέντρο το Σοκράκι, στα χρόνια εκείνα. Εμπορικό κέντρο. Όμως, τέλος πάντων, και κάπου όχι, μου έλεγε ο κύριος Μάνδυρας προηγουμένως, έχω, λέει, να σε πάω σε ένα άλλο σημείο. Βέβαια είναι ένα ερείπιο, αλλά έχει μια ιστορία. Πού ακριβώς θα μας πάτε? Είναι το σπίτι της Αλεξάνδρας Μάνδυλας, η οποία βρέθηκε στην Αμερική και είναι αυτή που δημιούργησε τη γυναική οργάνωση των Ασκέπανς. Λέγονται θυγατέρες της Πινελόπης και απαριθμεί περίπου 380, αν θυμάμαι καλά, οργανώσεις Αμερική, Καναδά και αλλού. Τις οποίες έχουν μείνει ανεκμετάλλευτες, σαν τουριστικό προορισμό, σαν Κέρκυρα, να φέρουμε να δούμε τον τόπο που γεννήθηκε αυτή. Τα λεφτά τα έχουμε αφήσει ανεκμετάλλευτα. Πάμε να τα ακούσουμε όμως. Εμείς θα τα αναδείξουμε.
μεταλλελειμμένο της Αλεξάνδρας Μάμπιλα. Έτσι, ένα σπίτι μεταλλελειμμένο περίπου πόσα χρόνια, 150 χρόνια. Όμως αυτή η γυναίκα στην Αμερική άρχισε ένα έργο το οποίο βέβαια είχε αποτελεσματικότητα. Αποτελεσματικότητα είναι έτσι. Αυτή η γυναίκα που δημιούργησε φεύγοντας από εδώ η οικογένεια του Παπαλέξανδρου, ναι. Με 8-10 παιδιά πως έχει μικρά. Προπολεμικά δημιουργήσαν εκεί πέρα οικογένειες και μία από αυτές έφτασε να είναι η γυναίκα αυτού που οργάνωσε, που ήταν μεγάλη οργάνωση των Αχέπας και δημιούργησε την οργάνωση τη γυναικεία των Αχέπας. Ονομάζονται θυγατέρες της Πινελόπης. Ναι. Σήμερα είναι περίπου, είπαμε, 490 οργανώσεις της Αμερικής, ΗΠΑ και Καναδά, και δραστηριοποιείται και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν. Αλλά εμείς αυτά τα αφήνουμε λίγο πολύ ανεκμετάλλευτα. Αυτό έπρεπε να αγοραστεί από το Δήμο, να υπάρχει σαν μουσείο, να λέμε στον τόπο μας και να λέμε Κέρκυρα, να λέμε Σοκράκη, ο πλούτο που έχουμε εκεί με τις οργανώσεις. Βέβαια, τα οποία όμως το μόνο και να λέμε Σοκράκη, να λέμε οτιδήποτε και να φέρουμε χρήμα. Σαν φόρο τιμής, οι οποίοι την τιμήσαν, να χάνονται. Απόλυτο δίκιο έχετε, γιατί πραγματικά... Σαν φόρο τιμής, οι οποίοι την τιμήσαν οι Αμερικάνοι, την τιμήσαν όλοι οι ομογένεια εκεί στην Ελλάδα, δεν έχουμε κάνει. Να δίνουν τον τόπο που ξεκίνησε η πρόεδρος και τον τόπο της. Να καλούμε την ομογένεια να δίνουν τον τόπο που ξεκίνησε. Ένας ερυπιώνας βέβαια, ωστόσο. Και όμως έτσι χάνονται. Ένας τόπος εγκαταλελειμμένος, ένας ερυπιώνας βέβαια, ωστόσο. Οπότε, ντροπή μας. Για την ώρα δεν έχουμε. Αυτή παλεύω να κάνω. Βέβαια δεν μας. Για την ώρα δεν έχουμε. Μια νομιστική πλακέτα θα τη βάλω κάποια στιγμή. Αν μας δώσουν μία δραχμή, ένα ευρώ που να μας δώσουν, αν ποτέ μας δώσουν, το παλεύω. Ξέρετε κάτι, βάλτε και μία πινακή που έρχονται εδώ, που γνωρίζουν την ιστορία και που έρχονται εδώ. Κάνει πολύ. Έτσι, μπράβο. Ως πρώτο βήμα, μία αναμνηστική πλακέτα. Ναι, και ξέρετε. Ως πρώτο βήμα, το έχω στείλει σε όλους τους βουλευτές μου λίγο πολύ, παλιά και τώρα το παλεύω μέσα από προγράμματα. Αλλά μάλλον τα χαρτιά φωνήγο πάνε όντως... και φεύγουν μέσα σε τάρια και μένουν εκεί και τα ξεχνάνε όλοι. Να σας πω, φωνήγο όντως εντιαιρήμου. Φωνήγο όντως εντιαιρήμου, πραγματικά. Ναι. Τώρα λέμε... που θα έρθουν εκλογές, μήπως τυχόν φιλοτιμηθούν κάποιοι. Ούτε τώρα πιστεύω, έτσι θα περάσει πάλι. Τους ενδιαφέρει μόνο το σήμερα, όχι το αύριο. Είναι από και εγώ, ναι. Λέμε για μείωση τουρισμού. Έχουμε πηγές τουρισμού. Σωστά. Όπως δεν προχωράει η ΕΝΕΣΚΟ, δεν προχωράει και τίποτα. Ναι, έχετε δίκιο. Όμως εδώ αυτή η ιστορία που είναι. Της κυρίας Μάμπιλα που είναι παγκόσμια ιστορία, ψέματα. Μπράβο. Έτσι. Ναι. Ήρθαμε εμείς σήμερα η εκπομπή μας, ραντεβού στο Βουλή. Και το αναδείξαμε, λέει ο κύριος, για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά το αναδεικνύουμε επίσημα, το λες να γίνει πλατιά γνωστό. Έτσι. Και θα γίνει. Γιατί κάποιοι κύριοι το ξέρουν, αλλά. Και θα γίνει. Το ξέρουμε ότι το ξέρουν, αλλά δεν πειράζει. Εμείς για το ευρύτερο κοινό σας πληροφορώ ότι κάνουμε αυτή την εκπομπή. Και σήμερα αυτό το ιστορικό ντοκουμέντο. Να έρθει εδώ στο Σοκράκι, να ενδιαφερθεί πάρα πολλοί κόσμος, να έρθει εδώ στο Σοκράκι και να επισκεφτεί αυτό το ιστορικό σπίτι, αυτό το, τον ιστορικό χώρο. Είναι στην έξοδο του χωριού, έτσι. Προς τον Ζυγό. Πολύ εύκολα. Ναι. Βινιεράτικα που λέμε. Στη θέση Βινιεράτικα. Του χωριού. Όπως το βρήκαμε ναι. Και εμείς. Στη θέση Βινιεράτικα που λέμε. Στη θέση Βινιεράτικα. Και θα περάσουν και πάρα πολύ ωραία, γιατί έχει ένα ωραίο περιπατωτικό μονοπάτι. Ήδη εδώ πέρα θα γίνει πλακώστος, μέχρι εκεί το σημείο. Με το νέο πρόγραμμα που το έχετε, θα γίνει πλακοστρώσεις. Μένει αυτό το κομμάτι τώρα να το φτιάξουμε. Ναι. Αλλά μένει να αγοραστεί και το οίκημα να γίνει κάτι. Έτσι. Να μείνει κάτι. Ανεκμετάλλευτη θησαυρή πολιτιστική. 490 οργανώσεις. Και να πούμε και κάτι άλλο. Και αν δεν είσαστε σήμερα αυτή την εκπομπή, η οποία έχει αναδείξει τα χωριά της Κέρκυρας, δεν ξέρω και ευκαιρό τα χωριά της Κέρκυρας. Ναι, πραγματικά. Δυστυχώς. Θα τα πούμε έτσι. Δεν μας τα λένε, δεν μας λέει ο κόσμος. Να σας πω κάτι, τώρα δεν είναι εγωιστικό, αλλά κάθε μέρα ακούμε τα ίδια λόγια. Δεν ευλογούμε τα γένια μας. Τι λέω, πέρα, τι λέω. Η εκπομπή δική σας πρέπει να γυρίζεται. Έχουν μάθει τις εκπομπές που κάνουν στα γραφεία μέσα. Μέσα από εκεί να αναδεικνύουμε τίποτα. Είδατε και τεμπέλικες και οικονομίες. Από το πρωί περπατάμε. Να περπατάμε τόσες ώρες νηστική και κατεδρομένοι. Είδατε πόσο κουραστήκαμε μέχρι τώρα και έχουμε ακόμα πάρα πολλή δουλειά. Από το πρωί του Θεού μέχρι να βραδιάσει. Αυτό είναι έργο όμως που θα μείνει. Που θα μείνει στην ιστορία. Μακάρι να το κρατήσουν αυτό, αυτό το αρχείο. Αυτό το αρχείο θα υπάρχει, θα μας κρατήσει και... Έτσι. Με τη συμβολή τη δική σας. Καταγράφεται, καταγράφεται η ιστορία της Κέρκυρας. Έτσι καταγράφεται. Πάντα με τη συμβολή τη δική σας. Χωρίς εσάς δεν μπορούμε να... Όλοι πρέπει να συμβάνουμε, εσείς έχετε τα μέσα, εμείς έχουμε αυτό που γνωρίζουμε. Αν δεν είσαστε εσείς να κάνετε την εκπομπή, πώς θα γινόταν.
παλιό κτίριο από την βλέπω, αλλά έχει και ιστορία κι αυτό. Για πείτε, ξέρετε γι' αυτό. Αυτό ήταν κελί τα Ευλασιού. Τα αγόρασε ο παππούς μου από τον Ευλάση που ήταν το κελί. Το Ευλασιού ήταν μια εκκλησία που είχε πέσει κάτω. Δεν ήξερε Γερμανοί μάλλον. Ναι. Και αυτό το αγοράσαμε, το αγόρασε ο παππούς μου και πέσει φυσικά από τον Ευλάση, από το κελί του Ευλασιού. Γεια σου, Γρηγόρη. Εδώ μένεις. Ναι. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, τι κάνεις. Ναι. Σε καλά. Ναι. Σε ποια τάξη πας. Στην Τρίτη. Στην Τρίτη. Δημοτικού. Ναι. Ρε, τι είδες τώρα, ηλικίου. Μικρούλης, να σου πω τι ομάδα. Τι ομάδα, μην μας ακούσουν. Τι ομάδα. Μπαρτσελόνα. Πολύ πανέβηκε σαν πέσα. Να σου πω και παίζεις εδώ στο χωριό, έχεις να παίξεις. Ναι. Τι παίζεις. Α, ποδόσφαιρο. Μόνο ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν έχουμε άλλη τίποτα. Ναι, αυτά. Παιδική χαρά υπάρχει. Ναι. Τι να την κάνει μόνο τώρα την παιδική χαρά. Δεν παίζω μόνο και ποδόσφαιρο. Παίζω και τρέπουλα. Τεράστιο βέβαια σπίτι, παλιό, αλλά εγκαταλειμμένο, έτσι. Παιδιά δημιουργήσαν αλλού οικογένειες, αλλού ιστορίες. Οπότε αυτό έμεινε και είναι ένας ερυπιώνας πλέον. Δεν είναι, είναι σε δύο οικογένειες, ανοίγει σε δύο, δεν είναι για μιανού όλο αυτό. Α, δεν είναι. Είναι σε δύο οικογένειες. Ήταν παλιά ένας δήμαρχος προαλλού, δήμα πιλιωτών. Όταν ξαναυπήρχαν οι δήμοι, όπως η παλιό Καλλικράτης, η παλιό Καποδίστρια, διαλυθήκανε, ξαναδημιουργηθήκανε και ξαναμπήκαμε στο ίδιο παιχνίδι. Εδώ λοιπόν είχαμε τη μοίρα, έχουμε δήμαρχο από το χωριό. Έδρευε νομίζω στους Αϊδούλους και ήταν τότε στο Δημαρχείο. Ο Δήμος άλλαξε μετά και γίνει επιλιμνίο. Άλλη επιλιμνία, αλλάξε κατά καιρού. Επιταλόν γίνει και αλλιώς. Γίνει και επιλιμνίο μετά. Ανήκαμε τελευταία, ανήκαμε το επιλιμνίο το Δήμο. Τα πηγαιωτό ήταν πιο παλιά. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ βέβαια στην πλατεία του χωριού. Αυτό είναι ένα μεγάλο αρχοντικό που είναι. Ναι. Α, ποιο αρχοντικό είναι αυτό. Αυτό του Χοντρογιάννη, του Γιώργη του Χοντρογιάννη αυτό. Και τεράστιο μέσα πίσω εννοείται. We'll be right back.
Είμαστε λοιπόν εδώ στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου θα πάμε να δούμε αυτό το παλιό καμπαναριό. Εδώ είναι η πάνω ρούγα. Η πάνω ρούγα, έπαιρνε το πάνω μέρος του χωριού, το πάνω το οποίο... Πάνω μέρος του χωριού. Στη ράχη στο χωριό. Αυτό ήταν μέρος της εκκλησίας. Κάποιες αλλαγές που γεννήκανε, κάποιες κατόφυλλα παλιά, παραδοσιακά, που τα κλείσανε και τα αλλάξανε τη μορφή τους. Και το περίφημο καμπαναριό. Εδώ δείχνει ότι ήταν μη πολλά ξένα περιοδικά, όντως αυτό το σημείο εδώ. Τι κάνει για ξένα περιοδικά. Όχι, ξένα περιοδικά διαφημιστικά που έχουν βγει, το έχουμε βρει σε πολλά ξένα περιοδικά που κοσμούν την Κέρκυρα. Αλήθεια, ναι. Αυτό το καμπαναριό τελικά. Και το πηγάδι είναι εντυπωσιακό, είναι πολύ ψηλό, δεν ξέρω. Αυτό το πηγάδι του Αγίου ήταν οικογενειακό για αυτό. Όποιος είχε τον Άγιο, την Εκκλησία, είχε και το πηγάδι. Την Εκκλησία. Είχε και μέρισμα στο πηγάδι. Την έχει εδώ και αιώνες η οικογένεια Χοντρογιάννη. Χοντρογιάννη, ακόμα και σήμερα. Αυτή είναι από την οικογένεια που είδαμε που ήταν ο δήμαρχος που σας είπα. Ο δήμαρχος είναι από την ίδια οικογένεια. Ναι, και Χοντρογιάννης είναι το επώνυμο που πλειοψηφίζει. Χοντρογιάννης, από την οικογένεια Χοντρογιάννη, Χοντρογιάννη. Παλιό, κοίταξε, παλιό, παλιό πηγάδι. Με πέτρα χτισμένο. Έχει κύριε πρόεδρε. Δεν είναι πηγάδι βασικά. Τι είναι. Στέρνα. Αυτά που είναι εντός του χωρίου τα λέμε στέρνα, γιατί συνήθως μαζεύουν νερά, τα κεραμίδια και δεν είναι φυσικά. Αυτό δεν είναι μέσα με πέτρα, είναι ξεμεταρρυσμένο μέσα, είναι σταπατισμένο δηλαδή μέσα. Είναι εξαμενή βασικά. Δεν είναι πειρα, δεν διαράζει. Σήμερα χρησιμοποιείτε. Δεν βαριέστε. Ένα μνημείο είναι, απλά είναι μνημείο. Ένα μνημείο είναι και έχει αποζούμενη πέτρα εδώ. Δεν είναι ολοστρόγγυλο, είναι γωνιακές. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι στρόγγυλο, είναι... Λίγο σαν οβάλι. Όχι οκτάγωνο ή... Πολύ γωνιακό τέλος πάντων. Λίγο απ' όλα είναι και στρογγυλό είναι και τετράγωνα. Σε κάποια μέτρηση νερού, αν υπάρχουν 200 οικογένειες, είναι 150 με 170 στέλνα. Δεξαμπέλα. Κάθε οικογένεια σχεδόν είχε τη στέλνα. Είδαμε πηγαδάκι έξω από σπίτι. Είδαμε πηγάδι έξω από σπίτι. Δεν είναι πηγάδι, το πηγάδι είναι δεξαμπέλη στέλνα, τη λέγατε. Ωραία. Εκεί που καλλιεργούσαν και πευτικά αυτά το χωριό, ήταν εκεί που αυτά γύρω-γύρω, σαν περιβόλια ας πούμε τότε και πήρε το όνομα. Η εκκλησία δε αυτή δεν είναι σε αυτή τη διαστάση που είναι τώρα. Έχει πάρει δύο φορές και έχει μεγαλώσει. Και από ό,τι λένε παλιά, αυτό ήταν ο Ιερατικός Ναός.
Νεοτεχνολογικός ναός αυτή. Μας ανοίξανε κιόλας. Ναι, όταν έγιναν τα... Δεν έγινε μια φορά, έγινε σε τρεις φορές, δηλαδή, για να καταλήξει σε αυτό το μέγεθος. Στην ανακατασκευή της... Ανακατασκευή. Την πρώτη φορά... Βρήκανε κάποια θεμέλια αρχαίου ναού. Αρχαίου ναού, το οποίο ήταν σαν ιδρολατρικός ναός, λένε αυτά που βρήκανε, ήταν έτσι. Ήταν με μεγάλο λάθος που έγινε ότι όλα αυτά που βρήκαν τα χώσανε μέσα στην επιλίωση. Ναι, τα 200 μέτρα μέσα στη θεμελίωση. Ας τα βρούνε κάποιοι επόμενοι. Που είναι σκαφτό η εκκλησία τώρα, δεν γίνεται. Απλά μεγαλώσαμε την εκκλησία, την είπαμε ήταν ένα τεράστιο χωριό. Τώρα πρέπει να μικρύνουμε γιατί... Σε δύο φορές μεγάλωσε. Γιατί δεν είμαστε χωριό πλέον. Γιατί δεν είμαστε χωριό. Μεγάλωσε σε δύο φορές η εκκλησία αυτή, δεν ήταν μία φορά. Και έγινε στην τελική. Ήταν μια τεράστια και μοναδική εκκλησία που υπάρχει. Πίσω βλέπουμε και το καμπανεριό. Το οποίο δεν έχει τελειώσει ποτέ. Είναι ακόμα τελείως. Δεν είχε τελειώσει το απάνω μέρος, το κορυφή του άλλου. Εντάξει, το απάνω δεν είχε τελειώσει ποτέ. Μετά σταμάτησε ο κόσμος να πηγαίνει προσωπική εργασία, όπως συνήθως. Δεν πειράζει, είναι όμως πάρα πολύ όμορφο. Έτσι όπως είναι. Φαίνεται όμως που είναι λίγο κουτσό. Ότι κάτι λείπει, φαίνεται. Αφήστε το. Δεν νομίζω ότι είναι. Μην του χαλάσετε την ιστορία. Την ιστορία. Τώρα τι πάει τώρα αυτό. Πάμε λοιπόν με συνεπίσεις. Τώρα δεν έχουμε δωρητές, δεν έχουμε έρχεται να κάνει ένα ψυχερή. Μην ψάχνετε τώρα, έχουμε άλλα προβλήματα. Μέσα στην εκκλησία της Υπεραγίας στο τόπο της Περιβολιώτισσας. Μπορούμε να θαυμάσουμε ένα υπέροχο μαρμάριο τέμπλο από την παλιά εκκλησία στο μέγεθος που ήταν παλιότερα. Η εκκλησία μεγάλωσε, αυτή τη στιγμή έχει ένα αριθμό τρίκλι της Βασιλικής. Εδώ είναι η ηφαίστεια εικόνα της Παναγίας. Απ' την άλλη μεριά είναι η εικόνα που είναι ο θρόνος της Αναστάσεως. Είναι ένας ναός, θυμίζει τους παλιούς Βυζαντινούς ναούς, είναι υπέροχος, η ουρανία πάνω είναι αγιογραφημένη όπως βλέπουμε, αλλά... Περίεργη, ναι. Έτσι, κάπως διαφορετική, ναι, από όλες τις άλλες που ξέρουμε. Μήπως ξέρετε να μας πείτε γιατί έχει γίνει έτσι, χωρίς... Είναι ακριβώς πάνω, είναι η αυτή του ουρανού. Δηλαδή θέλει αυτός ήθελε να δώσει το σχήμα του ουρανού, τα σύννεφα, τα αυτά του ουρανού. Και έχει δώσει και τώρα το. Πια έχουν ξεφοριάσει. Ναι, βασικά γιατί δεν το έχουμε βάψει. Δεν το έχουμε βάψει το πάνω ποτέ. Και για την ιστορία, αυτό ότι το εικόνισμα τη Παναγία μου είναι δωρεάν από μια οικογένεια που είχαν εκκλησία. Αυτό δωρήθη από την οικογένεια γιωτά του, οι οποίοι δεν είχαν εκκλησία στο χωριό και δεν συμμετείχαν όταν έγινε εκκλησία τούτη. Και για να έχουν μέσα με τα δικαιώματα στην εκκλησία και στο νεκροταφείο, δωρήσανε το εικόνισμα αυτό. Αυτή η οικογένεια αγιωτά. Αγιωτά του, δεν υπάρχει ακόμα. Του χωριού, έτσι. Του χωριού. Είναι αυτή και δωρήσανε αυτό το γεγονό για να πηγαίνουν να έχουν δικαιώματα στην εκκλησία, επειδή δεν συμμετείχαν στην ανακατασκευή, στην προσωπική εργασία που κάνανε τότε. Να που γινόταν δωρεές κάποτε, σου είπα τότε μπροστά, όταν έγινε και τα δωρεές. Τώρα θέλει δωρεές, πάντα μας κάνουνε. Τώρα θέλει δωρεές, πάντα μας κάνουνε. Από την άλλη τη μεριά έχει ένα θρόνο, ο οποίος είναι η όμοιρα της Μητροπολέως, αλλά δεν είναι επιτυχημένος η Μητροπολέως. Ήταν ο πρώτος χρόνος που έπιασε ο Μάστορας αυτός, γιατί δεν καταλαβαίνετε να κάνει δεύτερο χρόνο. Δεν τα κατάφερε. Φαίνεται. Είναι συμφώνιο τη Μητροπόλεω. Τον είχαν πρώτο παραγγείλει και ήταν το πρώτο μετά και στην Κοσμοριό του Ποκάμε. Και είναι κοραγιανίδη αυτό που το κάνει. Αλήθεια. Μπακάρι. Νομίζω μπακάρο. Είναι κοραγιανίδη. Πάμε να το δούμε λοιπόν από κοντά τον θρόνο. Έτσι. Που μα λέγανε προηγουμένω εδώ. Ότι δεν υπάρχει όμοιος, αν και, προσπαθήσανε ο ίδιος καλλιτέχνης να φτιάξει ένα δεύτερο, αλλά δεν τα κατάφερε να είναι όμοιος. Ναι, πάμε να δούμε όμως από κοντά. Πάμε να δούμε από κοντά. Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, είναι διπλής ο όψιλος. Διπλής, ναι. Βενετσιάνοι και λέοντες. Ναι, καλλιτέχνη. Άγγελοι. Μισημαίες, ασπαθιά. Ναι, και ο θρόνος πάνω. Ο θρόνος πάνω, και η Ανάσταση του Κυρίου, έτσι. Και από την πίσω ομιλία, τι είπατε ότι υπάρχει. Έχει την εικόνα της Παναγίας. Έχει την εικόνα της Παναγίας. Εικόνα της Παναγίας. Εντυπωσιακό, ας το χαρώνε, που λέτε.
έπρεπε ένα σύγχρονο να το μεταφέρω. Αυτό είναι λέει, το τρίτο τούνελ από την Ιγλανδία. Και αυτό η οικογένεια εκεί, η οικογένεια από Πόπορτο, που είναι μια οικογένεια πάλι μέσα. Έχει και μια πλάκα, ναι. Τι είναι αδερφή, η Χοντρογιάννη λέει. Αυτή είναι από την Ράτσα μου. Εμένα η κυρία Κατερίνα εδώ πέρα μου θυμίζει κάστρο, τούνελ από κάστρο, έτσι. Έχει και κάστρο. Το εσωτερικό κάστρο. Έχει όμως και κάστρο. Έχει λίγο παρακάτω, το παλαιό κάστρο. Το παλαιό κόστο. Δεν υπάρχει τίποτα. Ερείπια. Ερείπια, ιστορία. Ιστορία. Αν δεν σκαφέ που δεν γίνανε, που θα έπρεπε να γίνουν. Αυτά θέλουμε και εμείς. Την ιστορία. Δεν είναι και ερείπια. Μην νομίζει, δεν είναι τίποτα αυτό. Ένα κομματάκι αυτό. Ό,τι θέλει εσύ. Τα διαλύσανε. Ιστορία για να τα διαλύσανε από εκεί. Το πίδι μα τη που λένε και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το πήρε το. Έχει ένα κρεμό που λέγεται το πίδι μα τη Μούλα. Ναι, ναι. Και εκεί η τελευταία βασίλισσα που ήταν εκεί, είχαν πάει πειρατέ, κάψανε το κάστρο. Και αυτή έπεσε με το. Έδεσε. Όπω λέει παράδοση. Έβαλε ένα μαντίλι στα μάτια του αλόγου. Του μουλαριού και έπεσε από τον κρεμό από κάτω. Η βασίλισσα. Είναι μεταξύ Βαλανιού και Σοκρακίου. Είναι και των δύο παράδοση. Και των δύο χωριών. Έχει δίκιο, είναι από τον Βαλανιό γιατί είναι στην ίδια περιοχή. Είναι στην ίδια περιοχή. Thank you.
Καλαμάκι. Και επειδή εμένα μου αρέσει να ανεβαίνω σκάλες. Πάμε. Πάμε σε παρακαλώ. Πάμε, 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 πάμε. Ελπίζω να μην είναι επικίνδυνο, ε. Όχι μόνο. Καθόλου. Λοιπόν, και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να ανεβαίνω σκάλες, ανέβα σε παρακαλώ. Ανέβα. Ανέβα. Να μας σιγουρέψουμε. Άστο να ανέβει. Άστο να ανέβει. Κουραστεί αυτός ο γόνος, κουραστεί. Άστο. Του αρέσει. Κατερίνα, έχει πολύ ωραία θέα εδώ πάνω. Ε. Αλήθεια. Βλέπεις όλο το χωριό. Βλέπε την, Μάκη μου, βλέπε την. Βλέπε την τη θέα. Εντάξει. Ουφ. Έλα, κατέβα γιατί έχουμε και άλλη δουλειά. Έφυγε. Ουφ. Εντάξει. Πέτσι. Λοιπόν, από εδώ φαίνονται μέχρι και τα θρανία των μαθητών, ε. Τα ιδέες. Μέσα, ναι, ναι, υπάρχει μια σχισμή και φαίνονται. Α, μάλιστα. Και να σου πω, σου ήρθε η επιθυμία να καθίσεις ως μαθητής. Δεν θα έλεγα όχι. Δεν θα έλεγες όχι, ε. Μπράβο. Πάμε, πάμε, γιατί έχουμε κι άλλο διπολίτη. Και κύριε Πρόεδρε, έχουμε δύο Πρόεδρους σήμερα. Εγώ είμαι ο παλιός Πρόεδρος. Παλιός Πρόεδρος, δεν πειράζει. Πριν από τους Δήμους. Δεν έχει σημασία. Ναι. Έχουμε μια πολύ παλιά. Την πρώτη δεξαμενή βοηθήθηκε, προσπαθεί να είναι και παραδοσιακή, με πέτρα χτισμένη. Η οποία βέβαια σήμερα κινδυνεύουμε να τη χάσουμε, γιατί θέλει συντήρηση και δεν υπάρχουν πόροι για να τη συντηρήσουμε, να υπάρχει σαν αξιοθέατρο. Mm-hmm. Ποια εποχή είναι αυτή. Η Παμαρία γίνεται το 1957. Το 57 ξαναλέω. Ένα χωριό εδώ πέρα που ίδρυβε τη μισή Βόρεια Κέρκυρα που πηγαίνει με λισουδιού. Ήταν τώρα... το πρώτο νερό που φέραμε το Μελισσούδι εδώ πέρα. Το καλύτερο νερό που υπήρχε. Υδροκόταν όλο το χωριό. Α, μάλιστα. Υδροκόταν όλο το χωριό. Όλο τη Βόρεια Κέρκυρα για τον νερό. Οι πηγές. Οι πηγές του Μελισσουδιού. Και αυτή η δεξαμενή το χωριό εδώ για το χωριό. Το Μελισσούδι πηγάζει από Σπαρτιλά. Όχι, πίσω από εδώ. Είναι τόπο ο Κρακίδικο. Είναι πίσω από εδώ ακριβώς. Ακριβώς πίσω στο Ιγκλάνδη. Από εδώ πηγάζει, έτσι. Στο βάθος, έτσι στο λάκκο μας βάθος. Ναι, ναι, το νερό εδώ πέρα, ανέβαινε εδώ πέρα, θα το δούμε πιο πάνω. Λοιπόν, αφού δεν μπορείτε να το συντηρήσετε, κύριε Πρόεδρε, αφήστε το με την ιστορία του μόνο. Την ιστορία και τίποτε άλλο. Ευτυχώς που την καταγράφουμε. Έτσι, ναι. Ευτυχώς που την καταγράφουμε. Δίκιο. Thank you.
μπαλκόνι, σαν το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα που λένε, θα μου διηγηθείτε την ιστορία. Παλιό σπίτι του χωριού, εγκατελειμμένο, το οποίο τώρα το αγοράσανε κάποιοι Βέλγοι. Βέλγοι το αγοράσανε. Δυστυχώς ακόμα δεν το έχουν ανακοινήσει, που περιμέναμε εμείς και είναι καλύτερο. Ελπίζουμε να διατηρήσουν την αρχιτεκτονική του. Δεν θα το διατηρήσουν. Πόσα χρόνια μάχεται την αρχιτεκτονική του. 10 χρόνια. 10 χρόνια και δεν έχουν εμφανιστεί από τότε. Έχουν εμφανιστεί, αλλά κάποια προβλήματα που ακούγονται υγεία, κάτι τέτοιο, του έχει καθυλώσει. Έτσι, με αποτέλεσμα, ελπίζουμε να μην καταρρεύσει, μην χάσουμε αυτό το αρχιτεκτονικό κομμάτι μέχρι να γίνει κάτι. Από τα ωραιότερα σπίτια του Πέτρου. Από τα ωραιότερα σπίτια. Με παραδοσιακό, πολύ όμορφο. Και μια στέρνα με τη στέρνα. Θα πάμε και πάμε και στη στέρνα τώρα. Μεγάλη στέρνα. Πάμε να δούμε και τη στέρνα. Ο οποίος ξέρει να μας πει την ιστορία του πηγαδιού εδώ. Ναι, μας κάνει εντύπωση που είναι τεράστια η χωρητικότητα του πηγαδιού. Ναι. Το ανοίξαμε. Ο πάπους μου, ο Αντώνης ο Μάλιδας, είχε 7 γιους. Και το κάθε σπίτι από αυτά, κάθε δύο παράθυρα, 2×2, 4×6, ήταν 3 γη. Μία οικογένεια, 2 παράθυρα. Ναι. Μία οικογένεια, πάνω κάτω. Ναι, ναι, ναι. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ανέβαινε από την κεντρική είσοδο και ανέβαινε πάνω. Άλλος ένας γιος είναι εδώ, ένας πέμπτος γιος εδώ και απέναντι, ναι. Και άλλος ένας ήταν στο απέναντι μέρος εδώ από κάτω. Δηλαδή είναι ένας, δύο και τρεις, πέντε, έξι και άλλος ένας, εφτά. Και όλοι χρησιμοποιούσαν το νερό. Όλοι χρησιμοποιούσαν αυτή την οικογένεια, χρησιμοποιούσαν τη στεραπή. Ο πατέρας μου που ήταν από τους τελευταίους αυτοκομμαγιούς και ήταν και τεχνικός, μέχρι το 89 την επισκευάζω, που πέθανε. Α, έτσι, ε. Ναι, την επισκευάζω. Πεινάτε νερό από εδώ. Σκόρνα, όχι να πίνουμε τελευταία. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή έχει βάθος, ναι. Πολύ, ναι. Πόσα περίπου μέτρα. Δεν ξέρετε. Πρέπει να είναι γύρω στα 9 με 10 μέτρα σίγουρα. 9 με 10 μέτρα. Ναι, δεν είναι δύο σκάλες να κατέβει. Μπράβο, αυτό θέλω να σας πω. Δεν είναι δύο σκάλες. Δεν υπήρχε δηλαδή η αλουμινίου που ξέρουμε σήμερα ανεβαίνει πάνω. Δεν είναι δύο σκάλες. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, γιατί μου είπατε προηγουμένως την επισκέβαζε. Την επισκέβαζε. Άρα κατέβαινε ο άνθρωπος. Κατέβαινε κάτω. Αφού είχε αδειάσει βέβαια η στέρνα. Την άδειαζε μόνο. Την άδειαζε με τον κουβά. Κουβά, συνέχεια. Κουβά. Και ειδικά βέβαια το προ το Σεπτέμβριο μήνα που δεν υπήρχε το νερό. Το είχαν καταναλώσει οι οικογένειες δηλαδή. Είχαν μείνει πολύ λίγο. Υπάρχει κάτω στον πάτο ένα μικρό που το λέμε πηγαδίνα εδώ στην Κέρκυρα. Θα το γνωρίζετε φυσικά. Την πηγαδίνα και το συσσόρευε εκεί πέρα και μάζευε όλη τη βρωμιά από εκεί. Μετά βέβαια δεν την έφτιανε μέχρι επάνω. Όσο έφτανε μία σκάλα. Δηλαδή έμπαινε μέσα, ακουμπούσε μία σκάλα στον τοίχο. Γύρω-γύρω και την επισκέπαζα μέχρι εκεί. Δεν την έφτανε δηλαδή, αν έπαιρνε 200 κυβικάρα και τα 200 έφτανε τα 100. Έφτανε τα 100, τότε και φτάνανε. Φτάνανε γιατί μετά οι θείοι μου που άλλοι δεν ήταν εδώ, τα ξαδρέφια μου άλλοι φεύγανε, άλλοι Αθήνα, άλλοι αριστερά και είμαστε λίγοι. Και έφτανε. Και επομένως έφτανε. Έφτανε το νερό. Και κάθε πότε την επισκέπαζε. Κάθε δύο χρόνια, κάθε τρία. Κάθε δύο χρόνια. Ναι, επισκευάζω και μία σγόρνα η οποία βέβαια τώρα δεν είναι, είναι χαλασμένη. Ναι, τη βλέπουμε. Να σας ρωτήσω, ναι, τι χαλούσε ακριβώς κάτω στη στένα, τι χαλούσε και τι αφιέθηκε, τι μπορούσε να χαλάσει. Κοιτάξτε, ορισμένα εδώ πέρα γύρω-γύρω υπάρχουν δέντρα. Υπάρχουν οι ρίζες, τα υλικά τα οποία είναι φτιαγμένοι, οι ρίζες σχωρούσαν μέσα, μέσα στον τοίχο της στέρνας. Ναι, και αυτό δημιουργούσε ένα πόρο. Ένα σπόρο σαν διαλυστέρνα. Ένα σπόρο σαν διαλυστέρνα. Ναι. Ήταν και πόσιμο νερό. Ναι, πολύ. Και πόσιμο. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί το χωριό μας πριν το 62-63, από ό,τι το ρεύμα κάπου εκεί, στερούνταν πολύ από νερό σαν ίδρευση, αλλά ποτέ όμως από νερό. Είχαμε πηγάδια, στέρνες, πέντε κάτω. Είχατε πολλά. Πολλά νερά, πολλά νερά. Πολλά νερά η ηλικία αυτή. Ναι, ναι, πάρα πολλά νερά. Ναι, ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. We'll be right back.
Άρα, από ό,τι μου είπανε, αυτό εδώ που βλέπετε, είναι λέει το σήμαντρο της εκκλησίας. Εγώ το πολύ πίστεψα για να είμαι ειλικρινής, γι' αυτό πλησίασα πάρα πολύ κοντά και δοκίμασα να χτυπήσω. Και προσπαθώ, ειλικρινά προσπαθώ να δω τι είναι. Ξέρει να μου πει κανείς τι είναι? Είναι μια ζάντα από παλιό φορτηγό. Από παλιό φορτηγό. Η οποία αξιοποιήθηκε και γίνεται μια καλή καμπάνα. Πολύ καλή. Τέλειο ήχο, ε. Τέλειο. Σε λαμινό. Τέλειο. Σε λαμινό, ε. Τέλειο ο ήχος. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Επινόηση. Ωραία. Επινόηση. Πραγματικά είναι επινόηση. Έξυπνη επινόηση. Και θυμάμαι που την είχαμε μια κάτι παρόμοια, είχαμε και στο σχολείο μια φορά. Ξέρετε με τίποτα να λες την καμπάνα. Αυτός λοιπόν από το σήμαντρο που είπαμε προηγουμένως και είδαμε, η εκκλησία εδώ της Αγίας Βαρβάρας είναι πάρα πολύ παλιά, Μάκη. Ναι, προφανώς του 18ου αιώνα, ίσως και πιο παλιά πιθανόν από το 18ου αιώνα. Είναι αυτό που λέμε γιατί είναι η εκκλησία των Μαμπλέων, τη δεύτερη επίθετο που μείνει στο χωριό μετά από το 49 που είδαμε. Φαίνεται και στην επιγραφή επάνω, η οποία γράφει ότι «Γέγονε τη επιμελία στη Λιανό Μάδηλα του Αντωνίου και κυρίου Τίτου Μάδηλα Μοναχού, το Ποντέφωμα το 1769». Το τέμπλο. Για το τέμπλο. Για το τέμπλο. Και όπως και η περιοχή γύρω, βέβαια, είναι όλες ελιές που είναι σε χτήματα μαντιλάτικα. Βλέπουμε ότι έχει και ένα τυχείο γύρω, γύρω είναι περιφραγμένο. Περίβολος που λέμε αυτό το σύγχρονο. Και είναι και, είναι και η εποχή που αντίζουν τα λουλούδια και ο περίβολος της εκκλησίας είναι στολισμένος πια με τα λουλούδια της φύσης. Ο λάμφιστος, ναι. Και είναι μια μαγεία. Εδώ η Αγία Βαρβάρα την ημέρα του Αγίου Βαρβάρας κάνουμε σπερνά και την εκκλησία την πάρει και την Αγία πάνω από την τουρούδη. Δύο φορές το χρόνο. Συγκεκριμένα. Φανταστικά την ημέρα που έχουμε τα σπερνά, που γίνεται η ίδρυση με τα σπερνά και τα σπερνά. Η γιορτή της είναι πολύ ωραία. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε εδώ, αν δείτε λίγο τις αντιγραφίες των 12 Απόστολων και τις άλλες εικόνες, έχουν μια διαφορετική μορφή, είναι λίγο τεχνοτροπία, λίγο ιταλιώτικη, λίγο δυτική, έτσι. Και ο Χριστός δεν είναι σαφός. Ναι, δείχνουμε ότι είμαστε πάντα ανατοπρατούμενοι. Ναι. Δείχνουμε την ανατοπρατούμενη. Για να λέμε τελικά το δυτικό προφήτη τη Έκκληση. Μάλλον τι επιρροέ μα. Τι επιρροέ μα, βέβαια. Και επίση έχει και πολύ ενδιαφέρον στι τοικογραφίε παλιέ μέσα στο ιερό. Μέσα στο ιερό. Άρα πολλέ. Τι οποίε μπορούμε να δούμε. Μπορούμε να δούμε, ναι.
βρισκόμαστε πάντα στο χωριό Σοκράκι. Πίσω μας είναι ο χύμαρος του Μελισσουδίου. Είμαστε πάνω σε μια τοξωτή γέφυρα. Μια παραδοσιακή τοξωτή γέφυρα, η οποία στην πορεία για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων την κάναμε με τσιμέντο. Που οδηγάει πού αυτό το πράγμα? Οδηγάει τώρα στον αιώνα του Μελισσουδίου και τελειώνοντας φτάνουμε μέχρι Χοροπισκόπου και μέχρι το Βαλιά. Στην ρηφάδα στο Μπαρμπάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάτι. Μια βαρκούλα με γυμνιά θα μας πάει στη δασιά. Στην ρηφάδα στο Μπαρμπάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάτι. Μια βαρκούλα με γυμνιά θα μας πάει στη δασιά. Στο γυμάρι πρώτο βγαίνει το φεγγάρι. Στο κασιό της τα στενά θα σηκώσουμε πανιά. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα χορέψουμε σιρτάκι. Και στο πόρο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα χορέψουμε σιρτάκι. Και στο πόρο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό.